προσπαθούν να μας επικρίνουν ότι δήθεν λέγαμε πως μετά το δημοψήφισμα στην Τουρκία θα υπάρξουν θετικές εξελίξεις. Ποτέ δεν είπαμε κάτι τέτοιο. Η διαπίστωση ότι μέχρι το δημοψήφισμα δεν μπορούσαμε να περιμένουμε θετική αντιμετώπιση των διαπραγματεύσεων από την Τουρκία δεν σήμαινε κατά ανάγκη ότι μετά το δημοψήφισμα θα είχαμε θετικές εξελίξεις. Εξάλλου, δημόσια ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε κάνει την εκτίμηση ότι οι ενδείξεις ήταν ότι και μετά το δημοψήφισμα η τουρκική δεν θα είχε μια θετική στάση. Δυστυχώς, αυτή η εκτίμηση επαληθεύεται σήμερα με τα όσα βλέπουμε στη θαλάσσια περιοχή μας. Αντί λοιπόν ορισμένοι στην αντιπολίτευση να ψάχνουν να δικαιωθούν με παιχνίδια εσωτερικής κατανάλωσης, καλό θα ήταν όλες οι πολιτικές δυνάμεις να προσπαθήσουμε από κοινού και με γνώμονα τα κυπριακά συμφέροντα να αντιμετωπίσουμε την δύσκολη κατάσταση που διαμορφώνεται. Αυτή είναι η προσπάθεια του Προέδρου της Δημοκρατίας και έχει την στήριξη σε αυτό του Δημοκρατικού Συναγερμού. Αυτός θα πρέπει να είναι και ο στόχος της συνεδρίασης του Εθνικού Συμβουλίου. Ελπίζουμε ότι αυτό θα συμβεί πράγματι στο Εθνικό Συμβούλιο και δεν θα δούμε εκεί ένα θέατρο προεκλογικών σχεδιασμών. Η προσπάθεια του Ταγίπ Ερντογάν να μετασχηματίσει το τουρκικό πολιτικό σύστημα και όλη αυτή η αναστάτωση την οποία προκαλεί διεθνώς διαμορφώνουν ένα νέο περίγυρο και στο Κυπριακό. Η κατάσταση βέβαια είναι ακόμα αρκετά ρευστή. Εκείνο όμως που δεν αλλάζει είναι οι προσπάθειες της Άγκυρας να παρενοχλήσει τους ενεργειακούς σχεδιασμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας. Χαιρετίζουμε την αντίδραση του Υπουργείου Εξωτερικών απέναντι στις τουρκικές παρεμβάσεις, τις οποίες και καταδικάζουμε. Όπως καταδικάζουμε και την έλευση και πάλι τουρκικών σκάφων στα κυπριακά νερά. Υπογραμμίζουμε ότι η θέση της χώρας μας παραμένει σταθερή, σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο και στη γραμμή μιας ψύχρεμης και ουσιαστικής υπεράσπισης των κυπριακών συμφερόντων. Δεν πρόκειται όμως να παρασυρθούμε στο τουρκικό παιχνίδι που επιδιώκει να δημιουργήσει θόρυβο και ενδεχομένως γκρίζες ζώνες για τα αδιαμφισβήτητα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αλλά η κυβέρνησή μας προχωρά αναπτύσσοντας τους ενεργειακούς σχεδιασμούς μας. Η συγκεκριμένη στρατηγική που υπηρετεί το ενεργειακό μέλλον και τον διεθνή ρόλο της χώρας μας δεν μπορεί παρά να εκφράζει όλες τις πολιτικές δυνάμεις και να την χάνει εθνικής αντιμετώπισης. Εξυπηρετώντας τα ευρύτερα συμφέροντα της χώρας μας, μπορεί αυτή η στρατηγική να έχει και κάποιο βάρος στο Κυπριακό. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει εξάλλου αποδείξει με πράξεις ότι ξέρει να χειριστεί αυτά τα κρίσιμα ζητήματα με γνώμονα το εθνικό συμφέρον και όταν χρειαστεί να πάρει τις ενδεδειγμένες αποφάσεις. Εργάζουμε με αποτροπιασμό και με τον πιο έντονο τρόπο τη δολοφονική τρομοκρατική ενέργεια στο Παρίσι. Εκφράζοντας θλίψη για τα θύματα και τη συμπάθεια και συμπαράστασή μας στην γαλλική κυβέρνηση και στον γαλλικό λαό, θέλουμε να επαναλάβουμε ότι τόσο η παράταξή μας όσο και η Κύπρος ολόκληρη είναι έτοιμη να συνδράμει στο μέτρο των δυνάμεών της στην προσπάθεια των Ευρωπαίων εταίρων, αλλά και όλων των πολιτισμένων κρατών, για να αντιμετωπίσουμε αυτή την αόρατη απειλή της τρομοκρατίας. Δεν πρέπει να συμβιβαστούμε με την ιδέα ότι ο κόσμος έχει γίνει ανασφαλής και ότι κάποιοι μπορούν να επιβάλλουν με τρόμο την παρουσία τους.